Η επίσκεψη που πήγαμε δεν είχε μόνο να δούμε το δωματοποιητή, έχει και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο άπτεται με αυτά που είπε Χρήστο, αλλά δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε εδώ. Μπορεί να το έχει αντιληφθεί. Θα τα πούμε. Δεν μπορώ να το πω. Πες κάτι ιδέα. Ναι, θα σου το πω. Ό,τι αφορά εμένα. Και με τον κύριο Καραγκά που τον εσύ στη Σιάννη. Εγώ σου το διάλογο. Δεν είπα τίποτα. Για το διάλογο. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω όμως κάτι. Όχι, δεν ανοίγει τίποτα. Εγώ είμαι σίγουρος. Δεν θα περιμένω ότι σε δύο λεπτά θα αποτελειώσει. Λοιπόν, τώρα για το διάλογο. Εγώ το διάλογο προσωπικά δεν τον φοβήθηκα ποτέ. Και μάλιστα όταν είχε γίνει η λαϊκή συνέλευση στα Φυσού, μου είπανε να πάω και είπα ναι. Και περίμενα. Μου είπαν τελικά μετά, μου λέει να μην γίνει τίποτα, να μην έρθεις. Άρα δηλαδή σημαίνει το διάλογο δεν τον φοβάμαι. Δεύτερον, κατ' επανάληψη είπα και πριν γίνει το δικαστήριο επάνω, να κάτσουμε να συζητήσουμε, μήπως βρούμε λύση, πριν βγει η απόφαση και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον προσωπικά είμαι ανοιχτός προς το διάλογο και μιλάω σε ό,τι αφορά εμένα για το διάλογο. Τώρα για την κομποστοποίηση. Αν θυμίστε, από καιρό το είχα φέρει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κομποστοποίηση και μάλιστα ήταν εδώ, συνέπεσαν και κάτοικοι από τα Φυσού και είπαμε να ξεκινήσει και πιλωτικά από τα Φυσού. Είχαμε φέρει τον κύριο Κυρκίτσο που είχε κάνει και κάποια παρουσίαση εδώ. Από εκεί και πέρα, πράγματι έχει καθυστερήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν στο πέρσι, δεν πρόλαβε. Το έχει βάλει στον προϋπολογισμό και από ό,τι ξέρω, στο επόμενο συμβούλιο, με απόφαση Δημάρχου, θα περάσει αυτό το θέμα. Θα γίνει μελέτη για την κομποστοποίηση. Και όχι μόνο τα Φυσού, και κυρίως και μέσα στο ιστό της πόλης μπορούμε να εφαρμόσουμε την κομποστοποίηση. Είναι ο πιο σωστός τρόπος και πιο ανέξοδος για να προχωρήσουμε και να μειώσουμε τα οργανικά απόβλητα. Διότι αν δεν μειώσουμε τα οργανικά απόβλητα, θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα για την ανακύκλωση για τους μπλε κάδους. Είναι γεγονός ότι το σύστημα δουλεύει με μπλε κάδους και πάνε όλα μαζί. Το να τα χωρίζαμε και πηγαίναμε μετά στον ίδιο χώρο να συγκεντρώσουμε μαζί δεν είχε κανένα νόημα. Μάλιστα, στην περιοχή της Πάρτης, γιατί παρακολουθούμε τι γίνεται, είναι αρκετά καλά το επίπεδο. Με την έννοια ότι δεν έγινε μεγάλο το υπόλοιπο, δηλαδή των μη ανακυκλώσιμων υλικών που πέφτουν μέσα στους μπλε κάδους. Και ήδη τώρα θα ξεκινήσει και ο Δήμος, νομίζω ότι είναι σήμερα θέμα, ή στο επόμενο συμβούλιο. Έχει ξεκινήσει με ένα μικρό ποσό. Το έχει βάλει ο Σύνδημος σε ένα πολύ μικρό ποσό. Αλλά για να ολοκληρωθεί, γιατί θέλει βάθος 4-5 μηνών, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα πόρτα-πόρτα. Όπου εκεί υπάρχει ερωτηματολόγιο, και όχι μόνο στα ελληνικά. Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και φυλάδιο, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά στα αλβανικά, στα ρουμανικά και στα βουλγάρικα. Αυτό το φυλάδιο το έχει ετοιμάσει ο Σύνδημος, το έχει δώσει στους Δήμους. Αφού ειδοποίησε όλους τους Δήμους και έκανε και τρεις συναντήσεις και δυστυχώς δεν προσήλθαν. Πολλοί Δήμοι να στείλουν πρόσωπα για να εκπαιδευτούν για να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Διότι δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα και δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Άλλοι Δήμοι μικροί το κάνουν σε εθελοντική βάση και μπορεί να προχωρήσει. Εμείς εδώ όμως, επειδή το εύρος του Δήμου είναι μεγάλο, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε εθελοντικά ένα πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια 6-7 μηνών και στους 2-3 μήνες ή 4 να κάτσει το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλάβει η εταιρεία αυτή, η οποία θα βάλει το προσωπικό, θα το εκπαιδεύσει και θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτά ήθελα να πω για τα απορρίμματα και είπα για το δωματοποιητή. Είπα αυτό που με φέρα από εκεί και πέρα. Σαφέστατα υπάρχει η δικαστική απόφαση. Το έχω πει και εγώ και στον κύριο Παπαγιού που ήρθε και με βρήκε. Και του είπα ότι αν δεν αρθεί η απόφαση του διοικητικού εφετείου, δεν υπάρχει περίπτωση να τοποθετεί δωματοποιητή εκεί. Αυτό είναι απλό. Βέβαια μου είπε το άλλο ότι δεν έχει σημασία αυτό. Από τη στιγμή που δεν αρθεί η απόφαση, ότι στο θέμα του λέω ότι κρίνουν το δωματοποιητή ακατάλληλο, μου υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό είναι άσχετο βέβαια, αν δεν έρθει η απόφαση. Έχει καμία ισχύ που το δωματοποιείται, το δέχτηκε και λέει ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Την οποία όμως απόφαση εγώ δεν την έχω δει, μου την είπε και ο κ. Παπαγιώ και το λέω σαν πληροφόρηση, χωρίς να παίρνω την ευθύνη ότι πράγματι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά εάν δεν ανασταλεί η απόφαση, δεν μπορεί να τοποθετηθεί δωματοποιητής. Από εκεί και πέρα, ο δωματοποιητής πρέπει να πούνε ότι υπάρχει περιοχή εδώ στη Λακωνία που δέχονται το δωματοποιητή και η καθυστέρηση τελευταία οφείλεται. Διότι έγινε άλλη μελέτη με τις πάλες, τα δέματα. Να μην τοποθετούνται στο χώρο εκεί, όπου είναι ο δωματοποιητής, αλλά να συγκεντρωθούν όλα σε ένα σημείο στη Λακωνία. Και γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Από ό,τι λένε πάλι, και αυτό παρότι του ζητάει και εγώ το έγραφα και του ζητάει και ο κύριος Κανακάκος, διότι αύριο είναι λίγο τριμελές κατηγορούμενος, έγγραφο που έχει υπογράψει η κυρία Μπυρμπίνη και ο κύριος Δρακούσης, που δίνει πλέον τέλος, μιλάει για 16 Ιουλίου, αρχίζουν τα πρόστιμα. Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικό ότι ύστερα από πάρα πολλά χρόνια συζητήσεων στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα, συζητάμε επί της ουσίας που η ουσία ποια είναι. Ότι η λύση στο θέμα της διαχείρισης είναι η διαλογή στην πηγή. Αυτό
που βέβαια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προωθηθεί. Ευτυχώς, τελευταία προσανατολίζεται η πολιτεία και δίνει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα ανακύκλωσης, στα θέματα κομποστοποίησης, στα θέματα αυτά που ελαχιστοποιούν την ποσότητα των απορριμμάτων και πραγματικά είναι και ο πιο σωστός τρόπος διαχείρισής τους. Το θέμα που συζητάμε, που εισηγήθηκε ο κ. Σαργιτάκος, βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα και επειδή λειτουργεί και ανταποδοτικά, ξέρετε, όταν υπάρχει και ένα κίνητρο, ακόμα ευαισθητοποιεί περισσότερο και βοηθάει στην κατεύθυνση να είναι ένας πετυχημένος, να έχει ένα αποτέλεσμα πιο καλύτερο. Εγώ πραγματικά θα συμφωνήσω, είπε ο κύριος Ριτάκος προηγουμένως, ότι έχουμε στο προϋπολογισμό μας φέτος την μελέτη για να μπορέσει να προχωρήσει πιλωτικά το θέμα της οικιακής κομποστοποίησης. Ήδη ο κύριος Κυρκίτσος, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα αυτά, μας έχει στείλει τα σχετικά, γιατί αυτό δεν θα έρθει Δημοτικό Συμβούλιο, βγαίνει με απόφαση Δημάρχου. Είναι δηλαδή το όριο και στις αρμοδιότητες εκείνες και πολύ σύντομα, ίσως και αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα, να βγει απόφαση του Δημάρχου για να ξεκινήσει το θέμα της οικιακής κομποστοποίησης και στο Δήμο μας. Και πολύ σωστά, για να έχουμε όσο το δυνατόν, που η Σπάρτη έχει καλά αποτελέσματα στην ανακύκλωση, ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην ανακύκλωση, γίνανε από το σύνδεσμο διαχείρισης και σεμινάρια και στα παιδιά και μέχρι και θεατρικές παραστάσεις και φυλάδια κτλ. Και ξεκίνησε και το πόρτα-πόρτα. Και εμείς είπαμε, και θα το φέρει στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος αρμόδιος αντιδήμαρχος, να γίνει το πόρτα-πόρτα και από εμάς. Να μην μείνει μόνο στις λίγες, σε αυτές τις ώρες που αφιέρωσε ο σύνδεσμος για όλο τον νομό, αλλά να έρθει με τροποποίηση του προϋπολογισμού, γιατί δεν το είχαμε προβλέψει αυτό, και να βγει πραγματικά σπίτι-σπίτι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, γιατί όσο περισσότεροι